Ας δούμε τώρα ξανά τους Color Maps. Δημιουργήσαμε επιτυχώς την μονής απόχρωσης πρόοδο από το ένα χρώμα στο άλλο. Όμως έχουμε επίσης τα διϊστάμενα σχήματα, τα οποία αποτελούνται από τη συνένωση δύο σχημάτων μονής απόχρωσης. Η πολυπλοκότητα σε αυτό είναι ότι υπάρχουν μερικοί τρόποι ώστε να δημιουργήσουμε αυτούς τους Color Maps. Έχουμε κάνει ήδη τον απλούστερο, ο οποίος πάει από ένα σημείο του χρωματικού σχήματος σε ένα άλλο, απλά παρεμβάλλοντας. Όμως μπορούμε να έχουμε και άλλο τρόπο, με διαφορετικό αριθμό ορισμάτων ως είσοδο στη συνάρτηση, όπως εδώ που λέμε ότι θέλουμε να πάμε από ένα σημείο σε ένα άλλο, καθορίζοντας όμως πόσα σημεία δεδομένων θα έχουμε ενδιάμεσα. Ή μπορούμε να καθορίσουμε ένα ενδιάμεσο σημείο ώστε να παρεμβάλλουμε από την αρχή έως την μέση και με διαφορετικό τρόπο από την μέση έως το τέλος. Και τελικά μπορούμε να έχουμε και ενδιάμεσο σημείο και καθορισμό αριθμού ενδιάμεσων σημείων δεδομένων. Και αυτοί είναι οι τρόποι κλίσης της συνάρτησης. Έτσι θέλουμε μια συνάρτηση που να δουλεύει με διαφορετικό αριθμό ορισμάτων εισόδου. Για να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις διαφορετικές περιπτώσεις, η λίστα εισόδου της συνάρτησής μας πρέπει να είναι var argin, δηλαδή variable argument sin. Στην πρώτη περίπτωση έχουμε ένα argin ίσον με 2, δηλαδή έχουμε δύο ορίσματα εισόδου. Έτσι ορίζουμε ένα σημείο start, ένα σημείο end και ορίζουμε το σημείο middle ως κενό, καθώς δεν έχουμε μέσο σημείο. Και θα χρησιμοποιήσουμε τη μεταβλητή default num ως αριθμό των σημείων δεδομένων του color map. Στην επόμενη περίπτωση έχουμε αριθμό ορισμάτων ίσον με 4, δηλαδή έχουμε το πρόβλημά μας πλήρως καθορισμένο και ορίζουμε τα σημεία start, middle, end και num χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα ορίσματα που έχουν περαστεί με τη δομή var argin. Αυτές ήταν οι απλές περιπτώσεις. Τι γίνεται όμως όταν ο αριθμός των ορισμάτων ισούται με 3? Σε αυτή την περίπτωση έχουμε δύο διαφορετικές καταστάσεις. Μπορεί να έχουμε 3 χρώματα ή μπορεί να έχουμε 2 χρώματα και έναν αριθμό βημάτων για τον color map. Έτσι ελέγχουμε το τρίτο όρισμα, το οποίο είναι και το μόνο που θα διαφέρει. Αν λοιπόν ο αριθμός των στοιχείων στο τρίτο όρισμα είναι 3, σημαίνει ότι είναι χρώμα. Έτσι ενεργούμε κατάλληλα, ορίζοντας τα σημεία start, middle και end και χρησιμοποιώντας τη μεταβλητή default num ως αριθμό των βημάτων του color map. Αν όμως ο αριθμός των στοιχείων στο τρίτο όρισμα είναι 1, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είναι αριθμός και έτσι τώρα το σημείο middle είναι κενό. Και το τρίτο όρισμα χρησιμοποιείται τώρα ως αριθμός των βημάτων του color map. Αν τώρα δεν ισχύει καμία από αυτές τις περιπτώσεις, θα επιστρέψουμε ένα προκαθορισμένο μήνυμα σφάλματος. Και αν καμία από όλες τις περιπτώσεις δεν ίσχυσε, θα επιστρέψουμε πάλι ένα μήνυμα σφάλματος. Και χωρίσει ένα μήνυμα σφάλματος, το οποίο θα χρησιμοποιώ σε όλες τις περιπτώσεις. Εδώ βλέπουμε τον προκαθορισμό του μηνύματος σφάλματος και τον προκαθορισμό των βημάτων του color map. Όταν βγούμε από αυτή τη δήλωση if, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι έχουν καθοριστεί οι τιμές των color.start, color.middle, color.end και color.num, ώστε να συνεχίσουμε όντας σίγουροι ότι έχει ελεγχθεί πώς έχουν οριστεί αυτές οι τιμές. Ένα πρόβλημα που μπορεί να προκύψει είναι όταν κάποιος δώσει ως num το 1, δηλαδή ο color map να έχει μόνο ένα βήμα. Σε αυτή την περίπτωση επιστρέφουμε πάλι σφάλμα. Εδώ βλέπουμε ότι χρησιμοποιείται η συνάρτηση interp map, την οποία είχαμε αναπτύξει με τη χρήση της linspace. Οπότε αν δεν έχουμε σημείο middle, απλά καλούμε την interp map με ορίσματα τα start, end και num. Αλλιώς, αν το σημείο middle είναι ορισμένο, κάνουμε κάτι λίγο διαφορετικό. Βλέπουμε ότι καλούμε την interp map δύο φορές.
Μία από την αρχή έως την μέση, ορίζοντας ως top end τον αριθμό των σημείων από την αρχή έως την μέση, και μία από την μέση έως το τέλος, ορίζοντας ως bot end τον αριθμό των σημείων από την μέση έως το τέλος του color map. Είναι λίγο περίεργος ο τρόπος προσδιορισμού αυτών των σημείων δεδομένων, και ας δούμε το γιατί. Αν για παράδειγμα στη δεύτερη περίπτωση εδώ πούμε ότι ο αριθμός των βημάτων n είναι 8, θα έχουμε 4 σημεία από την αρχή έως την μέση και 4 από την μέση έως το τέλος. Όμως το θέμα είναι στο που ακριβώς ορίζουμε τη μέση. Και πάλι αν ο αριθμός των βημάτων n ήταν 7 αντί για 8, πάλι χρειάζεται μαθηματικός υπολογισμός ώστε να καθορίσουμε πού ακριβώς βρίσκεται η μέση. Ας δούμε τώρα πώς το λύσαμε αυτό. Θέλουμε λοιπόν ο αλγόριθμος μας να παίρνει έναν αριθμό n και να αποφασίζει πόσα σημεία θα υπάρχουν από την αρχή έως την μέση και πόσα από την μέση έως το τέλος. Οπότε μπορούμε να γράψουμε top n ίσον n δεύτερα και bot n ίσον n δεύτερα. Και τώρα ας γράψουμε n ίσον ίσον ως ερώτηση top n συν bot n. Θα συνενώσουμε τώρα όλες τις μεταβλητές μας ώστε να έχουμε όλα τα αποτελέσματα μαζεμένα. Συνενώνουμε λοιπόν την n, την top n, την bot n και την flag. Και ορίζουμε το αποτέλεσμα αυτής της έκφρασης ως flag. Ας το τρέξω τώρα. Οπότε με είσοδο 22 λαμβάνουμε ένα χάρτη μεγέθους 11 και έναν δεύτερο μεγέθους 11 και βλέπουμε ότι προστίθενται σωστά. Τώρα αν επιλέξω το 22 και πατήσω αύξηση κατά 1, βλέπουμε ότι αν έχουμε έναν μονό αριθμό υπάρχει πρόβλημα. Οπότε αν χρησιμοποιήσουμε την sail εδώ και την floor εδώ, ας το τρέξουμε ξανά, βλέπουμε ότι και τα δύο τμήματα είναι εντάξει καθώς δεν έχουμε δεκαδικό μέρος και προστίθενται σωστά. Έτσι, αυτός είναι ο αλγόριθμος που χρειαζόμαστε. Οπότε, τώρα που έχουμε αποθηκεύσει τα αποτελέσματα των κλήσεων της InterpMap, μπορούμε απλά να τα συνενώσουμε ώστε να δημιουργήσουμε τον Color Map. Όμως υπάρχει ένα τελευταίο πρόβλημα. Αν το κάνουμε έτσι, θα έχουμε το σημείο Middle δύο φορές και θα είναι το ίδιο. Και αυτό γιατί χρησιμοποιούμε το σημείο middle δύο φορές. Οπότε αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να προσθέσουμε ένα στον color map top ή στον color map bottom. Και κατά τη συνένωση των color map top και color map bottom θα αποκόψουμε την τελευταία γραμμή του color map top. Και αυτό θα δουλέψει. Για να το κάνω αυτό έρχομαι στον κώδικα της συνάρτησης που καθορίζει το μέγεθος των πινάκων και προσθέτω ένα εδώ, καθώς θα αφαιρέσουμε το 1 από τον δείκτη end εδώ. Τώρα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τους ελέγχους μας. Οπότε έρχομαι εδώ και γράφω pix, το οποίο είναι το όνομα του συνόλου δεδομένων μας. Και εδώ γράφω color map A. Και εδώ color bar, ώστε να μπορέσουμε να δούμε τα χρώματα. Το τρέχουμε τώρα και βλέπουμε ότι ο color map πάει από μπλε σε άσπρο και μετά σε κόκκινο. Θα μετακινήσουμε τώρα αυτήν την εντολή εδώ
και αυτήν την εντολή. Εδώ, ας τρέξουμε τώρα τον κώδικα μας. Και βλέπουμε ότι τώρα πάμε από το κόκκινο στο μπλε χωρίς ενδιάμεσο χρώμα. Οπότε αυτή η εντολή λειτουργήσε. Ας δοκιμάσουμε τώρα αυτήν την εντολή, η οποία καθορίζει τα σημεία start, middle και end, χωρίς να καθορίζει τον αριθμό των σημείων των δεδομένων. Βλέπουμε ότι δείχνει εντάξει. Και τέλος, ας δοκιμάσουμε αυτήν την εντολή, η οποία καθορίζει μόνο το αρχικό και το τελικό σημείο. Ας το τρέξουμε τώρα. Θα κάνουμε τώρα έναν τελικό έλεγχο για την περίπτωση που κάποιος δώσει έναν λιγότερο κανονικό color map, με ας πούμε μόνο 4 βήματα. Το τρέχουμε και βλέπουμε ότι πάλι δουλεύει. Ας δοκιμάσουμε τώρα με 3 βήματα. Δείχνει πάλι σωστά. 2 βήματα. Δουλεύει και βλέπουμε ότι έχουμε μόνο 2 χρώματα. Και τώρα, αν κάποιος έρθει και δώσει εδώ 1, βλέπουμε ότι λαμβάνουμε το σφάλμα που καθορίσαμε. Έτσι τελειώσαμε. Το μόνο που μένει να κάνουμε είναι να προσθέσουμε κάποια σχόλια στον κώδικα που να περιγράφουν τη λειτουργία του. Η περιγραφή του κώδικα, η οποία αποτελεί και την τεκμηρίωσή του, γράφεται πάντα στην αρχή.